Κατανοώ. Εγώ να πω κάτι. Ήταν λίγο μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο Σάκης ο Τζακόπουλος και εγώ περάσαμε, να σας πω απλά πράγματα, χειροπιαστά πράγματα. Mm-hmm. Περάσαμε, ας πούμε, από κάποιους οργανισμούς. Mm-hmm. Ως διοικητές, ας πούμε, για να σώσουμε μια κατάσταση. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί είχαν μια ακίνητη περιουσία. Και έχουν μια ακίνητη περιουσία. Ο τρόπος για τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η ακίνητη περιουσία. Για όποιους οργανισμούς οι οποίοι υποτίθεται πτωχεύουν, οι οποίοι χρηματοδοτούνται, επιχορηγούνται κ.ο.κ. είναι ότι οι ίδιοι αυτοί οι οργανισμοί δεν κάθονται να αξιοποιήσουν την δική τους ακίνητη περιουσία. Το ίδιο συμβαίνει και με το ίδιο το κράτος. Πώς, ας πούμε, παραθαλάσσια μέρη υπάρχουν τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της πολιτείας, των Υπουργείων και είναι αναξιοποίητα. Τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν έσοδα. Τίποτε, ρημάζουν. Νεκροταφεία σκέτα. Να σε διακόψω κάτι γι' αυτό. Είναι μια έκταση του ΕΟΤ. Μου έλεγε προχθές ένα παλικάρι που έχει πάρει μια έκταση από τον ΕΟΤ να κάνει το παλιό κάμπινγκ του Αγιάννη στη Νικήτη. Πήρε λοιπόν εκεί από τον ΕΟΤ, νίκιασε μια έκταση, έγινε ΦΕΚ. Ξαφνικά μετά από 4-5 χρόνια που το λειτουργούσε, εμφανίστηκε η ΚΕΔ, η οποία τώρα ανακάλυψε ότι έχει ιδιοκτησία. Πήγε λοιπόν η ΚΕΔ εκεί και του λέει: δεν είναι του ΕΟΤ, λέει, αυτό είναι δικό μου. Θα μου πληρώσει τόσα λεφτά. Μα λέει: εγώ πληρώνω στον ΕΟΤ. Λέει: δεν ξέρω, του ρίχνει πρόστιμο κανονικά. Αυτό το μπάχαλο που υπάρχει πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιδάκι, πραγματικά ένα παιδί της περιοχής που έπρεπε να βρει το δίκιο. Ναι. Καταλαβαίνει τον ξένο επενδυτή που θα έρθει να πάρει το τάδε νησί και θα το εμφανιστεί κανένα ιδιώτη ή θα το εμφανιστεί κανένα άλλο δημόσιο φορέα για το οποίο και αυτό είναι δικό μου. Έχουμε εδώ παράδειγμα το λιμάνι. Έρχεται εδώ δεκάδες φορές υπουργοί της προηγούμενης, προηγούμενης κυβέρνησης, χαρίζουν να γίνει το δικαστικό μέγαρο, να γίνει εκείνο. Μα αυτό ανήκει στο λιμάνι, δεν ανήκει. Δεν δόθηκε στο λιμάνι, είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν θυμάστε τι έγινε με τις εκτάσεις για τα δύο νοσοκομεία στο Δήμο Μίκρας. Εκεί ήταν που έγινε το μπάχαλο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα. Στο Δήμο Υπανομής που υπάρχει, παράδειγμα, η τουριστική έκθεση του ΕΟΤ κάτω, παράδειγμα, το παλιό κάμπηκαν, ας πούμε, κάτω που ήταν, ας πούμε, αναξιοποιητό. Ξέρετε πόσοι επενδυτές ήρθαν για αυτή την έκταση, ας πούμε, να την αξιοποιήσουν. Και αφού, δηλαδή, το ίδιο το δημόσιο δεν αξιοποιεί τα δικά του πράγματα, τα οποία, ας πούμε, ρημάζουν, γίνονται νεκροταφεία σκέτα. Και δεν είναι αυτό. Θα σας πω κάτι, ότι ειδικά οι οργανισμοί για όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία έχουν ως περιουσία, ξέρετε κάτι, είναι αναξιοποίητοι και πληρώνουν και το φόρο τους. Δηλαδή δεν έχουν κανένα έσοδο, αλλά τι, πληρώνουν όμως για αυτά τα πράγματα. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η κατάσταση, δηλαδή, πώς μπορεί να επιβιώσει η κατάσταση. Ξέρω ότι στο θέμα του τουρισμού, έτσι όπως πατώσαμε και έτσι όπως δεν δώσαμε ευκαιρίες σε επενδυτές να έρθουν στη χώρα μας, σοβαρούς επενδυτές, επιχειρηματίες, να επενδύσουν στον τουρισμό, ξέρετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε θησαυρίσει τα παράλια της Τουρκίας. Και, και όχι μόνο. Και δεν ξέρω και της Αδριατικής από εδώ. Μπορεί να ακούγεται πολύ άσχημο αυτό που λέω, αλλά δεν πάβει να είναι πραγματικότητα. Σήκωσε τουριστικά κεφάλι η Τουρκία. Επειδή εμείς κοιμόμαστε, να το πω έτσι. Κύριε Λαζάρο, θα πρέπει η πολιτεία να ξυπνήσει κάποια στιγμή, ένα πρωί, να σηκωθούν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν στην αρμοδιότητά τους αυτήν την ακίνητη περιουσία η οποία είναι του δημοσίου και να γυρίσουν να πούνε: κύριε, εμείς πλέον αυτήν την αξιοποιούμε. Δεν την πουλάμε, την αξιοποιούμε. Υπάρχουν τρόποι. Να σταματήσουν όμως τα μέτρα αυτά περί φορολογίας το 23, τώρα σκέφτονται να το κάνουν 25. Να πάρουν τι. Δηλαδή να φτάσουμε το ΦΠΑ δηλαδή στο 25 να πάρω τι. Τι θα κερδίζει με αυτό. Ή είπατε πριν, ας πούμε, ξέρω, να κόψουμε τους μισθούς των εκπαιδευτικών, να τους κάνουμε 7, έτσι. Τι θα κερδίσει. Τίποτε απολύτως. Όταν εμείς οι ίδιοι, να σας πω ένα πράγμα, ας πούμε, στον χώρο το δικό μου, τον εκπαιδευτικό. Και ξέρει, ας πούμε, και ο Σάκης ότι... όταν, ας πούμε, πριν από χρόνια, μιλάμε για την εποχή του 80, φτάσαμε, ας πούμε, να ανοίγουμε, συγγνώμη, τις σχολές, τις πολυτεχνικές ή και του πανεπιστημίου, να τις ανοίγουμε, ας πούμε, στην περιφέρεια, να κάνουμε ανάπτυξη περιφερειακή. Εγώ ρωτώ, όλες αυτές τις σχολές τώρα οι περιφερειακές, όλες ρημάζουν. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει ένα κόστος. Ένα κόστος κτηριακό, γιατί πιθανόν τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια νοικιάζονται. Ένα κόστος λειτουργικό. Για καύσιμα, ρεύμα και ούτω καθεξής. Ένα κόστος πάλι λειτουργικό για το έμψυχο δυναμικό των εκπαιδευτικών. Γιατί και 5 μαθητές να έχουν περάσει σε αυτή τη σχολή, είσαι υποχρεωμένος να τη λειτουργήσεις. Ναι, αλλά τα έξοδα σου είναι πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα, αυτό το μπάχαλο, δηλαδή το ανοίξαμε. ΤΕΗ προς τα έξω, ΑΗ προς τα έξω. Όλα τα ανοίξαμε. Να, δηλαδή, κάποια, να φτάσει στην περιφέρεια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε.
ότι αν θέλουμε να μιλάμε για άλλη Ελλάδα, θα πρέπει να μην μιλάμε μόνο για δημόσια εκπαίδευση ή δημόσια πανεπιστήμια ή δημόσια υγεία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε για ιδιωτική εκπαίδευση, για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για ιδιωτικά νοσοκομεία. Μόνο έτσι θα αλλάξουν κάποια. Δηλαδή, περιουσία είναι και τα νοσοκομεία που παρέχουν αυτή την υγεία που μας παρέχουν. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε μοντέλα που ήταν κάποια στιγμή και στην Αγγλία, που σήμερα, μα δείτε, ξέρετε πόσοι χιλιάδες Έλληνες πάνε κάθε χρόνο στην Αγγλία. Κάποτε ήταν στο σύστημα υγείας που ήταν η Ελλάδα. Επί Θάτσερ, αν θυμάστε, τότε τα νοσοκομεία ήταν υπερχρεωμένα στην Αγγλία. Τι βρήκαν? Βρήκαν ένα μοντέλο το οποίο μπορούμε να το πάρουμε και εδώ. Να κάνουμε μεικτή δημόσια και ιδιωτική υγεία. Να κάνουμε μεικτή δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Να έρχονται, όπως πάνε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, να έρχονται ξένοι να είναι στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Να έχουμε συνάλλαγμα, να μένουν εδώ. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα σταματήσουμε. Αλλά να μην φοβόμαστε επειδή θα γίνει ένα τζαμί, ξέρω εγώ, στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε άλλο. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή. Αυτά είναι ξενοφοβικά. Αυτά δείχνει και μένουν πολύ πίσω. Και για τον τουρισμό που λέμε, καλώς ή μάλλον κακώς, γίνονται όλα αυτά που γίνονται στη Βόρεια Αφρική. Ξέρετε πόσα μπορεί να μπορούσε να κερδίσει η Ελλάδα αν είχε οργανωθεί για να μπορέσει το κύμα των τουριστών που πάει εκεί να έρχεται στην Ελλάδα και στις περιοχές της. Κύριε και είμαστε πολύ πίσω. Προσωπικά, εγώ δεν δέχομαι να πουληθεί ούτε ένα βότσαλο. Όχι να πουληθεί, να αξιοποιηθεί, λέμε. Να αξιοποιηθεί. Ναι, να μάθουν, να λύσουν το πρόβλημα, να βρουν τρόπους να αξιοποιήσουν αυτά που έχουμε. Όχι να τα πουλήσουμε. Εγώ δεν πουληθεί ούτε ένα βότσαλο, το πω έτσι. Δεν πρέπει να πουληθεί τίποτα, γιατί έτσι και ξεκινήσει η διαδικασία της πώλησης, δεν θα σταματήσει πουθενά μετά. Αναφερθήκατε πριν στο κάμπινγκ του ΕΟΤ στην Επανομή. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε αυτό? Πήγαν, είπατε, επενδυτές. Λοιπόν, τι εμπόδια συνάντησαν? Κοιτάξτε, από τη δική μου ενημέρωση, αυτό θα μπορούσε να το απαντήσει καλύτερα, ας πούμε, ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι της περιοχής και γνωρίζει καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Από αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ, είναι ότι απλά και μόνο οι δημοτικές αρχές, οι οποίες πέρασαν από εκεί πέρα, δεν μπορούσαν να πάρουν μία απόφαση, δηλαδή, για να δώσουν να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί δεν είναι, δημοτικό. Δεν ήταν στην κυριότητα κανενός Δήμου το κάμπινγκ του ΕΟΤ. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα. Επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα και αυτό σας το λέω. Ναι, ακούστε λίγο. Πάντα η τοπική αρχή, να ξέρετε ένα πράγμα, παίζει σημαντικό παράγοντα. Έτερον εκάτερον. Από την άλλη μεριά, εγώ τουλάχιστον ένα πράγμα γνωρίζω. Και οι της Αθήνας, οι οποίοι είπαμε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το κόμπλεξ, όταν ακούνε εδώ σε εμάς ότι, ξέρεις κάτι, τρογόμαστε μεταξύ μας, γιατί έτσι και όχι αλλιώς, γιατί έτσι και να μην πάει από εκεί μεριά και το καθένα, γιατί να αποφασίσουνε? Γιατί να αποφασίσουν, δεν κατάλαβα. Το μετρό, ας πούμε, ξεκίνησε να συζητιέται από πότε? Από πολλές, ας πούμε, δημοτικές αρχές, και ξεκίνησε, ας πούμε, να παίρνει, ας πούμε, μορφή πριν από πόσα χρόνια? 6-7. Και θέλει πολλά χρόνια. Και θέλει πολλά χρόνια ακόμη. Αυτό γιατί? Γιατί απλά και μόνο δεν μπορούμε να καθίσουμε να συμφωνήσουμε. Μα τώρα οι ανασκαφές του μετρό, για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είναι γιατί μόνο εδώ έχει ανασκαφές, κύριε Λαζάρου? Στην Αθήνα δεν είχε ανασκαφές. Ή στα άλλα κράτη δεν έχει ανασκαφές? Δεν βοηθήσαμε κι εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πολύ να γίνει το μετρό. Είναι αρχαιολογικές ανασκαφές. Κρυφτήκαμε πίσω από τους τζίγκους που είναι γύρω-γύρω από το μετρό. Κύριε Τζακόπουλε, να πούμε κάτι. Όλοι οι πολιτικοί, έτσι, και μεγάλη πολιτική, γιατί μη γελιόμαστε, σε κάθε κυβέρνηση υπήρχε, ας πούμε, μεγάλος τέλεχος, ας πούμε, και κυβερνητικός τέλεχος από όλα τα, και από τα δύο τα μεγάλα κόμματα, που ήταν από τον ομό Θεσσαλονίκης. Έτσι. Δεν έπρεπε όλοι τους, μα όλοι τους, κάποια στιγμή να γυρίσουν και να πούνε τι? Ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Δηλαδή, πώς παίρναμε αποφάσεις και λύναμε τα προβλήματα της Αθήνας γρήγορα και δεν μπορούσαμε να πάρουμε τις αποφάσεις να λύσουμε τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης? Γιατί? Η επέκταση του αεροδρομίου, παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά τι, κάθε φορά όμως φτάνουμε στο σημείο τα ίδια άτομα και τα ίδια άτομα πάλι έρχονται στο προσκήνιο. Τόσα χρόνια πρέπει να δούμε αν χρειάζονται και πολλά από αυτά τα έργα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουλίκα, κύριε Τζακόπουλε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πάμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μακάρι να είχαμε να συνεχίσουμε, διότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και στους δυο σας. Φίλες και φίλοι, ξανά μαζί αύριο στις 6 το απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.